Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το portal902.gr τον κύριο Αθανάσιο Σιούλη. Είναι νεφρολόγος του ΑΧΕΠΑ και μέλος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιούλη, γεια σας. Καλή σας μέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και βρίσκει την ευαίσθητη ομάδα των νεφροπαθών σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι έτσι κι αλλιώς μια ευπαθής ομάδα που είχε να αντιμετωπίσει δυσκολίες και προβλήματα στην καθημερινότητα λόγω της ασθένειάς τους και τώρα αυτά τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί λόγω της πανδημίας. Από την εμπειρία σας, κύριε Σιούλη, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αυτή η ευπαθής ομάδα? Καταρχήν θα συμφωνήσουμε με όλα αυτά που περιγράψατε εισαγωγικά, ότι όντως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα που αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως σοβαρά προβλήματα, όσο μάλλον αυτή την περίοδο της πανδημίας. Τα προβλήματα αυτά έχουν μεγιστοποιηθεί και κυρίως αυτό έχει σχέση με την ευαισθησία που έχουν αυτοί οι ασθενείς μας με ένα ταλαιπωρημένο αμυντικό σύστημα, που μία τέτοια λίμωξη πιθανώς να έχει σοβαρή και δυσμενή επίπτωση στην υγεία τους. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα και υπάρχει σε πανελλήνια βάση μία οδηγία η οποία νομίζω δημιουργεί ένα μείζον θέμα αυτή την περίοδο σε όλους τους νεφροπαθείς, η οποία συνίσταται στο εξής. Από τη στιγμή που ένας νεφροπαθής θα βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν συμπτώματα ή όχι, θα πρέπει να αποτανθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο και εκεί εγκλωβίζεται. Δηλαδή, του απαγορεύεται η δυνατότητα μετακίνησης από το σπίτι προς τη μονάδα αιμοκάθασης και το ανάποδο. Παραμένει για νοσηλεία, δηλαδή, στο νοσοκομείο που θα αποτανθεί. Δυστυχώς, ναι. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως αν ιατρικά, με κάποια κριτήρια, δηλαδή, κρίνουμε ότι δεν επιβάλλει την νοσηλεία, μόνο και μόνο επειδή καθίσταται θετικός στον κορονοϊό, του επιβάλλεται η νοσηλεία. Μάλιστα. Και εκεί αρχίζει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν εμπράκτως, τα διαπιστώνουμε και δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε. Mm-hmm. Και αυτά κυρίως συνίστανται στα προβλήματα της πλημελούς υποστήριξής τους, κυρίως νοσηλευτικά, ιδιαίτερα αν μιλάμε για τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι είναι υπερήλικες, με πολλαπλά προβλήματα και με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Μάλιστα. Και αυτό δεν γίνεται από πλευράς του προσωπικού που προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει τον καλύτερο εαυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες επιβάλλουν ακόμη και για το προσωπικό την, ας το πω έτσι, μειωμένη έκθεση στους χώρους όπου κυκλοφορεί ο ιός, το υγειικό φορτίο είναι πολύ υψηλό, άρα να γίνουν οι βασικές δουλειές. Και από εκεί και πέρα, στην επόμενη επίσκεψη, θα διαπιστώσουμε πάλι τις ανάγκες για να περιθάψουμε τους ασθενείς. Αυτό, ναι, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προβλήματα πολλές φορές πολύ σοβαρά στην πράξη. Παραδείγματος χάρη, ένας ηλικιωμένος ασθενής θα του προσφερθούν τα φάρμακα τα οποία θα τα δώσουν ο νοσηλευτής. Θα έρθει το φαγητό του, το οποίο θα το αφήσουν στο κομωδίνο του, αλλά ο ίδιος αδυνατεί να συντηστεί. Ναι. Εκεί λοιπόν χρειάζεται άτομο. Αν η διαπίστωση δεν γίνει έγκαιρα, θα παρέλθει ο χρόνος, ο ασθενής δεν θα συντηστεί, χάνει γεύματα, πρόσθετοι λόγοι για να γίνει μια τέτοια λίμωξη έως και θανατηφόρα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τέτοια προβλήματα σοβαρά. Εν τω μεταξύ, λόγω της πανδημίας δεν μπορούν να τους συνοδεύουν οι οικοί τους που έως τώρα το έκαναν όταν χρειαζόταν να βρεθούν στα νοσοκομεία. Εννοείται, είναι έτσι? Ναι. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνδρομής από οικείο μέλος, mm-hmm. από φίλους, από συγγενείς. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα υποστηρικτικά, ούτε και από την χρήση των αποκλειστικών νοσηλευτών. Με χρέωση του κάθε ασθενούς. Αυτό είναι αδύνατο. Και αναδεικνύεται κύριε Σιούλη, αναδεικνύονται οι ελλείψεις που υπάρχουν πια στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, πόσο μάλλον τώρα με τις απαιτήσεις της πανδημίας. Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα αναφερόμενο, mm-hmm. διότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη, καταλαβαίνετε ότι όλοι λειτουργούμε με έναν τρόπο
Βεβαίως θα καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών, αλλά από την άλλη δεν είμαστε άπειροι. Αντίθετα, έχουμε αποχωρήσεις ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια πολλών υγειονομικών που δεν έχουν αναπληρωθεί με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και του παρεμποδισμού των διορισμών. Και δεύτερον, στα πλαίσια της πανδημίας, δυστυχώς, όπως δημοσιοποιούνται άλλωστε αυτά τα στοιχεία, έχουμε απώλειες σε προσωπικό, με την καλή και την κακή έννοια. Ήδη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ θρυνούμε την απώλεια 2 εργαζομένων. Ναι. Χάσαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Αλλά όταν κάποιος νοσεί ή θετικοποιείται, μοιραία θα βγει στην καραντίνα. Αυτό έχει οδηγήσει στην απογύμνωση των νοσοκομείων, τα οποία ούτως ή άλλως λειτουργούσαν με ελλείψεις σε όλους τους κλάδους της τάξης του 40%, όπως και στο δικό μας το νοσοκομείο του ΑΧΕΠΑ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα μεγεθύνεται. Άρα υπάρχει τεράστια δυσκολία να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό το οποίο να εναλλάσσεται για να περιορίζεται ο χρόνος έκθεσής τους στον χώρο αυτό που υπάρχει, που νοσηλεύονται οι ασθενείς με τον κορονοϊό. Και από την άλλη προκύπτει πρόσθετη ανάγκη με τη συνδρομή ημών των νεφρολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου η επιδείνωση γενικότερα της υγείας των ασθενών μοιραία πολλές φορές συνοδεύεται από ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, μέσα στις οποίες σημειώνεται η οξία νεφρική ανεπάρκεια. Άρα χρειάζεται και εκεί η συνδρομή η δική μας ή των νοσηλευτών μας. Άρα θα πάει ένα προσωπικό και εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο διαμοιρασμός δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Και ένα από αυτά βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε την πολυτέλεια να εναλλασσόμαστε, κάποιος ο οποίος θα βρεθεί σε αυτόν τον χώρο για ώρες, αυξάνονται οι πιθανότητες, όπως έχει αποδειχθεί στατιστικά, να προσβληθεί από τον ιό παρά τα μέτρα προφύλαξης. Κατά συνέπεια, εξερχόμενος, κινείται σε έναν χώρο εξυπηρετώντας τις ανάγκες που υπάρχουν στους ασθενείς στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Εκεί λοιπόν βγαίνω με το υλικό φορτίο, είμαι καλά, συνεχίζω να προσφέρω την υπηρεσία μου. Αν μετά από 2-3-24 ώρα παρουσιάσει πρόβλημα, θα το αντιληφθώ. Αλλά μέχρι τότε, δυνητικά, μπορεί να γίνομαι από φορέας μεταδότης του ιού. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πρόσθετα προβλήματα που δυστυχώς στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος με αυτές τις τεράστιες ανάγκες δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε. Ναι. Κύριε Σιωλή, για πόσους νεφροπαθείς μιλάμε που απευθύνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό που απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, και δυστυχώς την τελευταία ιδιαίτερα δεκαετία αυτοί οι ρόλοι έχουν αντισταθεί. Δηλαδή στην ουσία λειτουργεί συμπληρωματικά ο δημόσιος τομέας και το μείζον θέμα της αιμοκάθαρσης εξυπηρετείται από τις ιδιωτικές μονάδες. Αυτό βέβαια είναι συνέπεια μια σειράς επιλογών των κυβερνητικών πολιτικών εδώ και 10-15 χρόνια. Στην προσπάθεια μείωσης ενός κλειστού προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία, να απεμπολίσουν ένα έξοδο, αποστέλλονται ασθενείς πέρα από ένα συγκεκριμένο αριθμό να εξυπηρετούνται στις ιδιωτικές μονάδες, οι οποίες γι' αυτό το λόγο και στη Θεσσαλονίκη ανθίζουν. Έτσι λοιπόν περίπου το 70% των ασθενών εξυπηρετούνται στις ιδιωτικές μονάδες και μόνο τα 30% στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 1.000 ασθενών που θεραπεύονται στις ιδιωτικές μονάδες. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δίνει τεράστια κέρδη στις ιδιωτικές μονάδες σε βάρος ενός κλειστού αυστηρού προδιολογισμού που, όπως δυστυχώς σημειώθηκε και τώρα, την περασμένη εβδομάδα, μειώνονται κατά 570 εκατομμύρια και πάλι τα προλογισμένα ποσά. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι στα πλαίσια της πανδημίας, που θα θέλαμε τη στήριξη, θα θέλαμε την τόνωση των νοσοκομείων από κάθε άποψη, διορισμών, εξοπλισμού κλπ., εδώ προχωράμε σε περιστολές. Ενώ κατά τα άλλα η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι δίπλα μας και προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της πανδημίας. Το θέμα της, των νεφροπαθών που πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν προβλήματα εκεί και όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, έτσι δεν είναι? Είχαμε και κρούσματα σε ιδιωτικές κλινικές.
με την εξάπλωση της πανδημίας και κατάληξη ασθενών. Σωστά. Δυστυχώς πρωτίστως το ζήσατε εσείς εκεί στην Αθήνα, να, με αυτή την ιδιωτική μονάδα, που προφανώς εκεί υπήρχε μεγάλη αδιαφορία στη λήψη μέτρων. Δηλαδή, όλοι πληροφορηθήκαμε ότι και γιατροί οι οποίοι ήταν ενήμεροι ότι είναι θετικοί, συνέχισαν την εργασία τους σε βάρος αυτών των ασθενών και μοιραία διαπιστώσαμε ότι τεράστιος αριθμός των ασθενών μεταφέρθηκε στα νοσοκομεία και οι περισσότεροι εξ αυτών χάσαν τη ζωή τους. Επομένως, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα του τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος βέβαια μετά από αυτά και τις σχετικές διαδικασίες που κινηθήκανε από πλευράς των δημοσίων αρχών, αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα, που σε έναν βαθμό δηλαδή λίγο τουλάχιστον περιορίζεται αυτός ο κίνδυνος. Ήδη, από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχουν επιβληθεί μέτρα ελέγχου με την εφαρμογή των τεστ στο προσωπικό πρωτίστως, αλλά περιοδικά και στους ασθενείς που προσέρχονται για αιμοκάθαρση. Μάλιστα. Οπότε άρχισε τουλάχιστον αυτό το κακό σε ένα βαθμό να περιορίζεται. Όσον αφορά την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, έτσι όπως έγινε από την κυβέρνηση, κύριε Σφιούλη, πώς το εκτιμάτε? Κοιτάξτε, εμείς σαν υγειονομικοί προβάλαμε αυτή την ανάγκη, διότι η κυβέρνηση, παρόλο που δήλωνε ότι ήταν πανέτοιμη, μας έφτασε στο δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν σφοδρό, στα όρια του να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε, να καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα γνωρίζετε ότι όλοι οι νομοί είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένοι και υπήρξαν δυσκολίες και φτάσαμε σε αδιέξοδα. Ζήσαμε και την περιβόητη αερομεταφορά με αυτή τη δυσμενή κατάληξη, με απώλεια ζωής των ασθενών. Θέλω να πω ότι δυστυχώς ήμασταν ανέτοιμοι, μέτρα δεν λήφθηκαν. Ενώ εμείς τονίζαμε την ανάγκη της επίταξης των ιδιωτικών κλινικών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε κοινές κλίνες, αλλά και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κάτι το οποίο δυστυχώς έγινε μόνο την ίστατη στιγμή, μπροστά στην προφανή κατακραυγή που θα αντιμετώπιζε η κυβέρνηση από αυτά που θα συνέβαιναν με αδυναμή ανταπόκριση από τα δημόσια νοσοκομεία μπροστά στις τεράστιες ανάγκες που ανέκυψαν με την πανδημία. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή την περιβόητη επίταξη, η οποία όμως είναι μόνο κατ' όνομα επίταξη, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι επίταξη σημαίνει ότι αυτός ο χώρος καταλαμβάνεται και διαχειρίζεται ενιαία συντονισμένα από τον δημόσιο τομέα, με το υφιστάμενο προσωπικό, με τις οδηγίες, με αυτά που γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε ως μέτρα στα δημόσια νοσοκομεία, θα έπρεπε καθολικά να εφαρμόζονται και εκεί. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν υπήρξε. Αντίθετα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε ακόμη και απόσπαση προσωπικού από ένα νοσοκομείο της πόλης μας, το Παπα-Νικολάου, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό της μιας εκ των δύο κλινικών, η οποία ανεπαρκούσε πάρα πολύ. Επομένως, επίταξη αυτή δεν είναι πραγματική, πόσο μάλλον αν θυμίσουμε ότι η αποζημίωση που γίνεται είναι στο διπλάσιο από ό,τι στα δημόσια ιδρύματα, με τον περιβόητο συντελεστή 2,09. Επομένως, δεν μιλάμε για επίταξη. Εμείς, σαν υγειονομικοί, σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, προβάλαμε την αληθή επίταξη που θα επέτρεπε να έχουμε άλλες δυνατότητες περίθαλψης στους ασθενείς, αντί να βγαίνει η κυβέρνηση επισήμως να μιλά για να επιστρατεύσει το δελίδιο, τα γήπεδα και πάει λέγοντας σε μέσο χειμώνα. Αντίθετα, έκλεινε τα αυτιά της, δεν έκανε καμία κίνηση προετοιμασίας όλο αυτό το 8μηνο, 9μηνο που παρήλθε, τουλάχιστον στα δύο υφιστάμενα νοσοκομεία που λειτουργούσαν στην πόλη μας, όπως το Παναγία και το Λιμωδόν, που σαν νοικήματα υπάρχουν. Άρα, αν μεριμνούσε, θα μπορούσε κάλλιστα να τα έχει εξοπλίσει, να είμαστε έτοιμοι και να μην οδηγούμε σε αυτά τα αδιέξοδα. Πώς εξηγείτε αυτή τη στάση της κυβέρνησης, κύριε Σφιούλη? Κοιτάξτε, νομίζω δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να το περιγράψουμε. Αυτό οφείλεται, ακριβώς όπως αποτυπώθηκε και στην ψήφιση του προϋπολογισμού, σε μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία μόνο στα λόγια φαίνεται να αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει ένα κρατικό, ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα καλύπτει καθολικά, δημόσια, δωρεάν, όπως υποστηρίζουμε εμείς οι υγειονομικοί, τις ανάγκες
όλου του λαού. Αντίθετα γι' αυτό ζούμε αυτές τις συνθήκες περιστολής των δαπανών που εκφράζεται με μειωμένο προσωπικό, με μειωμένο εξοπλισμό ή ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας με έλλειψη, ειδικά τους πρώτους μήνες, των περιβόητων μέσων ατομικής προστασίας για τους υγειονομικούς. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι συνέπεια μιας συνεπούς αυστηρής πολιτικής στα πλαίσια της δήθεν της δημοσιονομίας, που όμως μοιραία οδηγεί σε αυτές τις αυστηρές περικοπές σε βάρος περίθαλψης των ασθενών. Από την εμπειρία σας, η εξάπλωση της πανδημίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στο δεύτερο κύμα, ειδικά του κορονοϊού που εμφανίστηκε, πού οφείλεται, ελήφθησαν εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία, να αναχαιτιστεί η πανδημία? Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό. Προβάλαμε εντόνως την ανάγκη τα τεστ να γίνονται μαζικά, δωρεάν, όχι μόνο στα κρατικά νοσοκομεία και στα ιδιωτικά εργαστήρια που θα έπρεπε να συνδράμει ο ιδιωτικός τομέας. Κάτι το οποίο δεν υπήρξε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όσοι αποτανθήκαν στον ιδιωτικό τομέα ή τους επιβλήθηκε προκειμένου να γίνει κάποια επέμβαση να κάνουν το τεστ, πληρώσανε 200 και 300 ευρώ την πρώτη περίοδο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα τεστ αυτά πρέπει να γίνονται μαζικά, μπορούν να συνταγογραφούνται, αλλά θα μπορεί να υπάρξει μέρημνα τα τεστ αυτά να γίνονται δωρεάν, με μηδενική συμμετοχή. Άρα έτσι θα εξυπηρετούνται πλατιά οι ανάγκες όλων όλου του λαού, όλων αυτών που πρέπει να ελεγχθούν. Κάτι το οποίο δεν έγινε και πρωτίστως δεν έγινε στις περιβόητες κλειστές δομές, όπως νοσοκομεία, ιδρύματα που περιθάλπουν, μαζικοί χώροι εργασίας, μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ελήφθησαν αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Δυστυχώς εδώ αδιαφόρησε πλήρως η κυβέρνηση, δεν έλαβε κανένα απολύτως μέτρο, που λέμε λεωφορεία θα μπορούσε να επιστρατεύσει, να επινοικιάσει, να επιτάξει λεωφορεία των αυτών που χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα για τον περιβόητο τουρισμό, που τώρα όλα λιμνάζουν. Άρα υπήρχαν λύσεις, δυστυχώς αυτές δεν έσκυψε καθόλου το πρόσωπό της η κυβέρνηση. Έδειξε πλήρους αδιαφορία, εισπράττοντας ανακουφισμένη τα συγχαρητήρια των Ευρωπαίων ότι η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά. Και αυτό μας οδήγησε δυστυχώς στο δεύτερο κύμα με αυτές τις τεράστιες πληγές. Θα έλεγα πρόσθετα ότι πέρα από τα τεστ θα μπορούσαν και άλλα μέτρα εγκαίρως να έχουν ληφθεί που ζητήσαμε εμείς στα πλαίσια της επίταξης. Και για να έρθω και στο θέμα των νευροπαθών, μία άλλη λύση που θα ήταν εύκολη να την υιοθετήσει η κυβέρνηση θα ήταν η επίταξη ξενοδοχείων στα οποία θα επιτρέπονταν η φιλοξενία νευροπαθών, οι οποίοι είναι θετικοί στο κορονοϊό, αλλά τους έχουμε επιβάλει την νοσηλεία στα νοσοκομεία. Εάν είναι ασυμπτωματικοί, θα μπορούσαν να παραμένουν σε ένα τέτοιο χώρο, να τους προσφέρονται οι ανάλογες υπηρεσίες εκεί και να πηγαίνουν έρχονται με λεωφορεία επιταγμένα από την κυβέρνηση στις μονάδες αιμοκάθασης, που θα μπορούσαν και εδώ, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε ένα νοσοκομείο, θα μπορούσε η κυβέρνηση να το επιλέξει και εκεί να γίνεται καθολικά η εξυπηρέτηση όλων των ασθενών που αυτή τη στιγμή καθαίρονται είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα σε μια συγκεκριμένη μονάδα με ασφαλή τρόπο. Έτσι θα μπορούσαμε σίγουρα και άλλα κόστη να γλιτώσουμε και να εξυπηρετούνται οι ασθενείς και να μην βιώνουμε αυτά τα προβλήματα που περιέγραψα και στην αρχή με τον εγκλωβισμό των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Κύριε Σιούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας για το θέμα της πανδημίας και των νευροπαθών. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ.